με στόχο την ανάδειξη και την προβολή του τοπικού προϊόντος και την προώθησή του σε νέες αγορές, ώστε να αυξηθεί η καλλιέργεια του φιστικιού αραχίδα, διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της τοπικής κοινότητας Αμμουδιάς σε συνεργασία με την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Ηράκλειας και το Επιμελητήριο Σερών το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, η έκτη γιορτή φιστικιού. Χαιρετίζω αυτή την όμορφη εκδήλωση, η οποία είναι με στόχο και προσανατολισμό, αν θέλετε. Μια εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, με στόχο, όπως προανέφερα, και προσανατολισμό, την προβολή και την ανάδειξη του φιστικιού. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για τα ωφέλη και τη χρησιμότητα του φιστικού από τα παράγωγά του. Αυτά τα ανέφερε ο κύριος Μαρίγκος, γιατί είναι και γνώστης και ασχολείται. Θα έλεγα ότι το φιστίκι τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία, έχει ως λέξη, αν θέλετε, είναι συνώνυμο της Αμμουδιάς. Γιατί εδώ στην Αμμουδιά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προβάλλεται αυτό. Και αυτή η εκδήλωση, λοιπόν, όπως το είπα και άλλη φορά, έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, γιατί πραγματικά δίνεται έτσι, αν θέλετε, μέσω αυτής της εκδήλωσης υπάρχει μια εξωστρέφεια προς τον υπόλοιπο κόσμο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και όσον αφορά για το πιστοποιημένο σπόρο, νομίζω πρέπει να μας βοηθήσει και η πολιτεία, γιατί έχουμε λίγα στρέμματα. Και όταν έχεις λίγα στρέμματα, δεν μπορείς να κάνεις ούτε στον παραγωγή, ούτε να κάνεις γεννητική και να παράξεις κοινωνίες. Όσοι βρέθηκαν στην Αμμουδιά ενημερώθηκαν για τη διαδικασία παραγωγής του φιστικιού, γεύτηκαν το πρώτης ποιότητας σεραϊκό προϊόν και διασκέδασαν με χορευτικά των πολιτιστικών συλλόγων που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Παλιά αγάπη παγκέρα.